σε μένα το κακό. Μπορούσε βέβαια κανείς να με ρωτήσει, μα Σωκράτη, δεν τρέπεσαι που έχεις κάνει τέτοια πράγματα ώστε να κινδυνεύεις τώρα να πεθάνεις? Τότε εγώ άνδρες Αθηναίοι θα του έλεγα το σωστό, ότι αν νομίζεις άνθρωπε ότι κάποιος που θέλει να ωφελήσει την πόλη του και τους άλλους πρέπει να σκέφτεται αν θα ζήσει ή θα πεθάνει, κάνεις λάθος. Το μόνο που πρέπει να σκέφτεται είναι αν αυτά που πράττει είναι δίκαια ή άδικα. Και αν η συμπεριφορά του είναι ενός καλού ή κακού ανθρώπου. Γιατί τότε άνδρες Αθηναίοι. Γιατί τότε θα ήταν ανάξιοι όσοι πολέμησαν στην Τρία. Ακόμα και ο γιος της Θέτιδας, ο Αχιλλέας. Αυτός τόσο πολύ περιφρονούσε το κίνδυνο μπροστά στο ενδεχόμενο να ντροπιαστεί, που όταν του είπε η μητέρα του που ήταν θεά, Αχιλλέα παιδί μου, αν εκδικηθείς το φόνο του φίλου σου του Πάτροκλου και σκοτώσεις τον Έκτορα, θα πεθάνεις κι εσύ. Αμέσως μετά θα έρθει και το δικό σου τέλος. Και εκείνος, ενώ τα άκουσε όλα αυτά, αδιαφόρησε και πιο πολύ φοβήθηκε να μην ζήσει σαν δηλώσει που εκδίκηση δεν παίρνει για τους φίλους του. Ας πεθάνω αμέσως, είπε. Ας πεθάνω αμέσως. Φτάνει να τιμωρήσω εκείνον που έφταιξε για το θάνατο του φίλου μου, παρά να ζω εδώ ντροπιασμένος, βάρος της γης. Νομίζετε λοιπόν ότι νοιάστηκε αυτός έστω και μια στιγμή για το αν θα ζήσει ή θα πεθάνει? Έτσι λοιπόν και ο καθένας από εμάς, όπου έχει ταχθεί, είτε από μόνος του επειδή πιστεύει ότι πράττει το καλό, είτε επειδή τον έχει ορίσει κάποιος άρχοντας, εκεί πρέπει να παραμένει, μη λογαριάζοντας ούτε θάνατο ούτε τίποτα άλλο. Έτσι λοιπόν και εγώ, όταν μου όριζε ο Θεός ότι πρέπει να ζω φιλοσοφώντας, εξετάζοντας τον εαυτό μου και τους άλλους, θα είχα κάνει πολύ άσχημα αν φοβόμουν το θάνατο είτε τίποτα άλλο και εγκατέλειπα τη θέση μου. Και τότε θα ήταν δίκαιο να με φέρει κανείς εδώ στο βήμα του δικαστηρίου, μπροστά στο Θεό, με την κατηγορία ότι δεν πιστεύω στο Θεό και δεν εξερευνώ τα λόγια του χρησμού και ότι φοβάμαι το θάνατο και ότι νομίζω πως είμαι σοφός ενώ δεν είμαι. Γιατί όποιος φοβάται το θάνατο, είναι σαν να νομίζει πως είναι σοφός ενώ δεν είναι. Είναι σαν να νομίζει ότι γνωρίζει ενώ τίποτα δεν γνωρίζει. Γιατί ποιος από εσάς γνωρίζει το θάνατο, άνδρες Αθηναίοι? Ποιος από εσάς γνωρίζει το θάνατο? Κι όμως το φοβάστε σαν να πρόκειται να ήταν το μεγαλύτερο κακό.
τα κυβερνούνε. Τότε λιμάνια της χαράς θα πρόκειται να βρούνε. Αν βέβαια παρόλα αυτά μου λέγατε Σοκράτη, θα σε αφήσουμε ελεύθερο υπό έναν νόμο. Ότι δεν θα τριγυρνάς πια στην πόλη φιλοσοφώντας και εξετάζοντας τον εαυτό σου και τους άλλους. Και αν βέβαια πιαστείς να το κάνεις αυτό, θα πεθάνεις. Αν λοιπόν με αυτόν τον όρο με αφήνατε ελεύθερο, εγώ άντρες Αθηναίοι θα σας έλεγα ότι σας αγαπώ και σας εκτιμώ, αλλά δεν θα υπακούσω σε εσάς, αλλά στο Θεό, και δεν θα πάψω στιγμή όσο αναπνέω και ζω, να ζω φιλοσοφώντας, συμβουλεύοντάς σας και νουθετώντας τον καθένα από εσάς χωρίστα. Δεν θα πάψω στιγμή να σας λέω πως εσύ όντας πολίτης Αθηναίος τολμάς και σκέφτεσαι περισσότερο για τα χρήματα πως θα αποκτήσεις, για τη δόξα και τις τιμές, και δεν νοιάζεσαι καθόλου για τη φρόνηση και την αλήθεια και την ψυχή σου. Και θα περιφέρομαι λοιπόν ανάμεσά σας, συμβουλεύοντας τους νεότερους και τους πιο ηλικιωμένους από εσάς, να μην ασχολούνται με τόσο πάθος με τα σώματά τους και με τα χρήματά τους, αλλά με την ψυχή τους, λέγοντάς τους πως η αρετή δεν γίνεται από τα χρήματα, αλλά τα χρήματα και όλα τα άλλα ανθρώπινα αγαθά, ιδιωτικά και δημόσια, γίνονται από την αρετή. Αν λοιπόν αυτά τα λόγια μου βλάπτουν τους νέους, ναι, τότε είμαι ένοχος. Ένα όμως να ξέρετε, άμα θα πω. Είτε μ' αφήσετε ελεύθερο, είτε να μην μ' αφήσετε, εγώ δεν πρόκειται να αλλάξω σε ό,τι κάνω, ακόμα κι αν πρόκειται να πεθάνω πολλές φορές. Να ξέρετε πως αν με θανατώσετε, δεν θα βλάψετε τόσο εμένα, όσο τους ίδιους σας τους εαυτούς. Γιατί εγώ δεν βρίσκομαι εδώ απολογούμενος για χατήρι του εαυτού μου, αλλά για δικό σας χατήρι, για να μην αμαρτήσετε προς το Θεό, σκοτώνοντάς με. Γιατί αν με σκοτώσετε, άλλο σαν και εμένα δεν θα βρείτε που να τον έχει ορίσει ο Θεός μέσα σε αυτή την πόλη, που λόγω μεγέθους μοιάζει με μεγάλο νοθρό άλογο ράτσα, και χρειάζεται την αλογόμυγα για να την ξυπνάει. Έτσι λοιπόν κι εγώ έχω οριστεί από το Θεό να τριγυρίζω ανάμεσά σας, να σας τσιγκλάω, να σας τσιμπάω, να σας ξυπνώ και να σας πείθω να ασχοληθείτε με την αρετή. Αν είχα κάποιο οικονομικό συμφέρον να τα κάνω όλα αυτά, θα μπορούσε κάποιος να με κατηγορήσει. Αλλά εδώ βλέπετε ότι οι ίδιοι οι φοβεροί κατηγοροί μου δεν τόλμησαν να πούν κάτι τέτοιο για μένα. Δεν τόλμησαν να φέρουν εδώ ένα μάρτυρα και να πούνε εγώ ότι είτε ποτέ πήρα χρήματα είτε ζήτησα. Και γι' αυτό νομίζω διαθέτω τον καλύτερο μάρτυρα, την ίδια μου τη φτώχεια, άντρες Αθηναίοι. Είπα ότι είχα να πω για να απολογηθώ. Θα μπορούσα βέβαια να σας πω πολύ περισσότερα, αλλά δεν θα είχε καμιά σημασία. Ένα όμως να μην περιμένετε από μένα. Ένα να μην περιμένετε από μένα.
Να σας παρακαλέσω και να σας ηκετέψω να με αθωώσετε. Και δεν το κάνω αυτό από υπεροψία, ούτε για να σας ντροπιάσω. Αν αντιμετωπίζω το θάνατο θαραλέα, αυτό είναι μια άλλη υπόθεση. Αλλά για το καλό το δικό μου και το δικό σας και ολόκληρης της πόλης δεν θα ήταν πρέπον να κάνουμε τέτοια πράγματα. Γιατί εγώ, άνδρες Αθηναίοι, έχω δει πολλούς που φαίνονταν μεγάλοι και σοφοί και τρανοί και την ώρα που βρέθηκαν μπροστά στο δικαστή επιπαρούσαν και παρακαλούσαν για να τους αθωώσουν. Τέτοιοι άνθρωποι νομίζω ότι ντροπιάζουν την πόλη και σε τίποτα δεν διαφέρουν από τη ζωή της. Γιατί δεν βρίσκεται σε αυτή τη θέση ο δικαστής να απονέμει δικαιοσύνη κάνοντας χάρες, αλλά βρίσκεται εκεί για να δικάζει σύμφωνα με τους νόμους. Αυτή είναι η αρετή του δικαστή, άνδρες Αθηναίοι. Να δικάζει σύμφωνα με τους νόμους. Γι' αυτό λοιπόν και εγώ πιστεύω σε εσάς και επαφίεμαι σε εσάς για να αποφασίσετε αυτό που είναι καλύτερο και για μένα, αλλά και για εσάς. Άνδρες Αθηναίοι, στο ότι με κρίνατε ένοχο, αυτό οφείλεται σε πολλούς λόγους, αλλά στο ότι είναι κάτι που το περίμενα από σας. Εσείς βέβαια τώρα θα περιμένετε να σας προτείνω κάποια ποινή για τον εαυτό μου. Εγώ όμως άνδρες Αθηναίοι, όντας σίγουρος ότι δεν έχω αδικήσει ποτέ κανένα από εσάς, δεν πρόκειται τώρα να αδικήσω και τον εαυτό μου. Δεν πρόκειται να προτείνω κάτι κακό. Δεν πρόκειται να μιλήσω εναντίον του εαυτού μου και να προτείνω, για παράδειγμα, τη φυλακή. Θα με ωφελούσε εμένα η φυλακή, άνδρες σας. Θα με ωφελούσε η φυλακή ζώντας δούλος όλων εκείνων που θα ορίζονταν κάθε φορά να με φυλάνε. Μήπως να σας προτείνω εξορία. Και τι θα με ωφελούσε, άνδρες Αθηναίοι, η εξορία. Τι θα με ωφελούσε εμένα η εξορία. Εσείς βέβαια μπορεί να δεχόσασταν με την εξορία. Αλλά εγώ θα έπρεπε να είμαι τόσο ασυλλόγιστος, να αγαπάω τόσο πολύ τον εαυτό μου, ώστε να μην μπορώ να καταλάβω ότι εσείς, που είστε συμβολίτες μου, δεν ανεχτήκατε τον τρόπο ζωής μου και τα έργα μου και δυσανασχετήσατε και αγανακτήσατε, ώστε τώρα να ζητάτε να φύγω από αυτή την πόλη. Δεν μπορούσα να σκεφτώ ότι θα υπήρχαν κάποιοι άλλοι που θα με δεχόταν ευχαρίστως. Με διέκοπτε βέβαια κάποιος να μου πει: «Μα Σωκράτη, δεν μπορείς να φύγεις από αυτή την πόλη και να ζήσεις ήσυχος και σωπαίνοντας». Μα αυτό ακριβώς προσπαθώ να σας εξηγήσω. Ότι αν ζήσω σωπαίνοντας, αυτό είναι σαν να παρακούω τα λόγια του Θεού. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο δεν θα μπορούσα να ζήσω ήσυχος. Εγώ λοιπόν, άνδρες Αθηναίοι, δεν θεώρησα ποτέ τον εαυτό μου άξιο για οποιαδήποτε ποινή. Τι μου αξίζει λοιπόν για αυτό που είναι. Τι μου αξίζει για αυτό που είναι. Μα κάτι καλό, άνδρες Αθηναίοι. Και τι αξίζει σε έναν φτωχόν άνθρωπο, ο οποίος έχει αφιερώσει όλη του τη ζωή να σας ευεργετεί και χρειάζεται να έχει ελεύθερο χρόνο για να σας παροτρύνει. Τι αξίζει σε αυτόν τον άνθρωπο, άνδρες Αθηναίοι, μα τίποτα άλλο από τη δωρεάν σύντησή του στο Πριτανείο. Μη φωνάζετε. Μη βιάζεστε να βγάλετε συμπεράσματα. Βεβαίως θα μπορούσα να πληρώσω. Θα μπορούσα να πληρώσω ένα χρηματικό ποσό, αν είχα βέβαια χρήματα. Τώρα όμως βλέπετε ότι δεν έχω. Αν βέβαια εσείς επιμένετε να σας δώσω ένα χρηματικό ποσό το οποίο θα μπορούσα να πληρώσω, τότε...
τότε, άνδρες Αθηναίοι, σας προτείνω μία μνά. Επειδή δεν κάνατε λίγο καιρό ακόμα υπομονή, θα φορτωθείτε το κακό και τη μομφή εκείνων που θα σας κατηγορήσουν ότι σκοτώσατε τον Σοκράτη άνδρα σοφό. Γιατί θα το πούν ότι ήμουν σοφός, ακόμα κι αν δεν είμαι αυτή που θέλω να σας κακολογήσω. Αν όμως περιμένατε λίγο ακόμα, από μόνο που θα είχε συμβεί αυτό, γιατί βλέπετε ότι εγώ είμαι ήδη πολύ μακριά από τη ζωή και κοντά στο θάνατο. Εμένα τώρα αργό και γέρο να έχει προφτάσει ο θάνατος. Τους κατήγορους μου όμως, που είναι φοβεροί και γρήγοροι, τους έχει προφτάσει η κακία. Εγώ φεύγω καταδικασμένος από σας σε θάνατο. Οι κατήγοροι μου όμως από την αλήθεια σε αδικία και μοχθηρία. Ας είναι. Ό,τι έγινε, ίσως καλώς έγινε. Εγώ φυσικά θα υπομείνω την ποινή μου και εκείνη το ίδιο. Και ας κατανοήσουμε ότι υπάρχει μεγάλη ελπίδα, ότι γίνεται να γίνεται για καλό, γιατί δεν υπάρχει τίποτα κακό ούτε σε αυτόν τον κόσμο ούτε στον άλλον για ένα καλό άνθρωπο. Και τι είναι ο θάνατος, άνθρωπος. Τι είναι ο θάνατος? Ένα από τα δυο μπορεί να είναι, ή να μην είναι τίποτα απολύτως. Και να πεθαίνει κανείς και να μην έχει καμία συνέστηση. Να είναι σαν ύπνος, σαν να κοιμάται κανείς ούτε να βλέπει κανένα όνειρο. Μεγαλύτερο όφελος θα υπήρχε από αυτό. Εάν βέβαια πάλι ο θάνατος είναι μία μετάβαση από αυτόν τον κόσμο για κάπου αλλού. Μεγαλύτερη ευτυχία θα υπήρχε από αυτό, άνδρες Αθηναίοι. Μεγαλύτερη ευτυχία θα υπήρχε να πάει κανείς εκεί που λένε ότι είναι όλοι όσοι έχουν πεθάνει. Η μεγαλύτερη ευτυχία θα υπήρχε από αυτό να απαλλαγεί κανείς από όλους εσάς που ισχυρίζεστε ότι είστε δικαστές και δικάζετε εδώ και να βρει εκεί τους αληθινούς δικαστές. Το Μίνωα! Το Ραδάμανθι, τον Νεακό και τον Τριπτόλεμο. Τους αληθινούς δικαστές που λένε ότι δικάζουν εκεί. Τη μεγαλύτερη ευτυχία θα υπήρχε από αυτό, άνδρες Αθηναίοι. Τη μεγαλύτερη ευτυχία, αν όλα αυτά αληθεύουν. Εγώ τότε πολλές φορές θα ήθελα να πεθάνω. Λέω λοιπόν σε όσους από εσάς με καταδικάσατε σε θάνατο, ότι εσείς τώρα νομίζετε ότι θα απαλλαγείτε από το να δίνετε λόγο για τη ζωή σας. Αλλά ακριβώς το αντίθετο θα συμβεί. Γιατί θα αυξηθούν αυτοί που θα σας ελέγχουν. Και όσο νεότεροι είναι, τόσο πιο ενοχλητικοί θα σας γίνουν. Και εσείς θα αγανακτήσετε. Γιατί αν νομίζετε ότι σκοτώνοντας ανθρώπους θα απαλλαγείτε από τις επικρίσεις του τρόπου ζωής σας, κάνετε λάθος. Αυτός ο τρόπος δεν είναι ούτε καλός, ούτε αποτελεσματικός. Λέγοντας λοιπόν όλα αυτά, για όλους εσάς που με καταδικάσατε σε θάνατο, σας χαιρετώ. Είναι ώρα να φύγουμε. Εγώ για να πεθάνω. Και εσείς για να ζήσετε.
Ποιο από τα δυο είναι το καλύτερο? Άγνωστο σε μας. Μόνον ο Θεός το γνωρίζει. Στα πέρατα του κόσμου αυτού θέλω να ταξιδέψω. Σ' όνειρου τόπους και χαρές να ψάξω να σας δω. Δεν θέλω πια τα όνειρα που κάνω να πετάνε σαν τα πουλιά που χάνονται ψηλά στον ουρανό, ψηλά στον ουρανό. Είπα να φύγω μακριά, χαρά μου να σε βρω. Χαρά μου να σε βρω ξανά. Σας ευχαριστούμε όλους τους να ευχαριστήσω και έναν ένα ξεχωριστά. Το Δημήτρη που είχε τη μουσική επιμέλεια, τον Τάσο, τον Στέλιο στα φώτα και τον Νίκο, την Τίνα μας να έρθει εδώ που έχει συμβέσει την παράσταση. Δικαιοσύνη, την παράσταση την έχει κάνει ο Γιάννης, εγώ απλά πήγα 2-3 φορές, τον βοήθησα. Έχει μελετήσει πάρα πολύ γι'αυτό. Πάνω από όλες εσάς που ήσασταν εδώ, που μας ακολουθήσατε. Και τώρα θα συνεχίσουμε σιγά σιγά για το κουτάντο τώρα. Πού είναι το κουτάντο, θα παίξουμε τώρα.